Κάθε χρόνο ακούμε για λόμπι, για περίεργους ανθρώπους που μαγειρεύουν τα αποτελέσματα της Eurovision και για κάποιες κλίκες που αποφασίζουν ποιο θα είναι το τραγούδι που θα νικήσει. Συνήθως υπάρχει το λόμπι των Σκανδιναβών. Πάμε λοιπόν να δούμε από το 2001 και μετά τι ψήφους έχει πάρει η Ελλάδα. Η χρονιά που επέστρεψε η Ελλάδα στη Eurovision ύστερα την αποχή της το 2002 για οικονομικούς λόγους όπως έλεγαν τότε. Το τραγούδι ήταν το I Die For You με τους Antic. Τότε καταφέραμε και φτάσαμε στην τρίτη θέση. Μάλιστα η Ισπανία και η Σουηδία, οι οποίες παραδοσιακά δεν είναι από τις χώρες που μας ψηφίζουν, μας έδωσαν το 12 τους. Κατά τα άλλα η Λετωνία 2, η Γαλλία 3 και η Πορτογαλία 4. Το 2002, μια φοβερή χρονιά για την ελληνική συμμετοχή, αφού κατάφερε και συγκέντρωσε 27 ολόκληρους βαθμούς, ήταν η χρονιά του Μιχάλη Ρακιτζή και του «Σ' αγαπώ». Κάτι τέτοιο. Κροατία 1, Ρωσία 8, Ρουμανία 6, Κύπρος 12, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα λόμπι και συνολικά, όπως είπαμε, 27 ολόκληροι βαθμοί. Ναι, οι άλλες χώρες δεν μας ψήφισαν καθόλου. Never Let You Go με τη Μάντο. Ιρλανδία και Ρωσία από μία ψήφο, Ρουμανία 2 και η Κύπρος 2. 17η θέση και πολλοί μας ήτανε. Χρονιά μετά το 2004. Shake It και Σάκης Ρουβάς. Τρίτη θέση. Τελικά μας κέρδισε στο νήμα η Ουκρανία. Η διαφορά ήταν ελάχιστη. Αυστρία και Νορβηγία μας τίμησαν με 2 ολόκληρες ψήφους. Ρουμανία, Αλβανία, Κύπρος, Μάλτα και Αγγλία έκαναν τη διαφορά δίνοντάς μας το 12. Αν μας είχαν δώσει και κάτι παραπάνω εκείνη η κρυό κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών, τότε σίγουρα θα κερδίζαμε την πρώτη θέση. My Number One. Η νικήτρια Έλενα Παπαρίζου. Κάποιες χώρες όμως θέλησαν να ξεχωρίσουν και μας έδωσαν χαμηλή βαθμολογία. Αυτές ήταν η Λιθουανία με μία ψήφο, η Πορτογαλία με 3, η Ισλανδία με 2 και η Φινλανδία με 3 βαθμούς. Το 2006 η Eurovision φιλοξενήθηκε από την Ελλάδα και στείλαμε μια ωραία μπαλάντα με την Αναβίση. Τότε πολλοί την κατηγόρησαν, μα γιατί να στείλουμε μπαλάντα. Ναι, τις άλλες φορές που κέρδιζε μπαλάντα ήταν μάλλον σε κατάθλιψη αυτή που ψήφιζαν, ενώ το 2006 έπρεπε να στείλουμε κάτι δυνατό. Anyway, η Αναβίση τελικά κατάφερε να φτάσει στην ένατη θέση. Βαθμολογία. Μολδαβία, Φινλανδία, Ανδόρα από μία ψήφο. Η Λευκορωσία 2, ενώ η Βουλγαρία και η Κύπρος μας έδωσαν 12. Oh, oh,
μουσικό. Ένα χρόνο μετά, το 2007, στείλαμε το «Γεια σου Μαρία» με το Σάρμπελ. Έβδομη θέση. Δανία και Ισραήλ από μία ψήφο, Ισπανία 2. 3-4 βαθμούς μας δώσανε όσες χώρες μας δώσανε μπασεριτώσει και 12 από Βουλγαρία και Κύπρο. Secret Combination, τρίτη θέση για την Καλομήρα. Κλασικά, Σουηδία, Εσθονία, μία ψήφο. Εκεί όμως συγκεντρώσαμε αρκετά 12 Ρουμανία, Αγγλία, Γερμανία, Σαν Μαρίνο και φυσικά από την Κύπρο. Το 2009 ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει στη Eurovision με το This Is Our Night, το οποίο κατάφερε τελικά να φτάσει μέχρι την 7η θέση. Αφού ο βιολιστής με το παραμυθάκι του ήταν εκτός συναγωνισμού όπως φάνηκε. Από βαθμολογίες, Ισπανία-Ολλανδία μία ψήφο, Σουηδία-Μαυροβούνιο-Ελβετία 2, ενώ οι γειτονές μας, Αλβανοί, Βούλγαροι και φυσικά η Κύπρος, μας έδωσαν από ένα 12. Hey! 2010 τώρα, όπα και Γιώργος Αλκαίος και 8η θέση. Βέλγιο, Αγγλία, Αλβανία, Κύπρος, 12. Την έχει ψυχή μου την ποντιά. Σφόβους όλους και μοναδικά. 2011, Watch My Dance με τον Λούκα Γιώργα. Τα βήματα που κάνω στο Θεό. Θα πες εδώ ξανά. Έβδομη θέση και η χαμηλότερη βαθμολογία προήρθε από τη Μολδαβία με μία ψήφο. Η Ελβετία με την Ιταλία μας έδωσαν 2. Ένα 12 πήραμε εκείνη τη χρονιά, μα φυσικά από την Κύπρο. Το 2012, Αφροντίσια. Ναι, οκ, okay, εντάξει, 17η θέση, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1, Γερμανία 1, Γεωργία 1, Αλβανία, Κύπρος 12, οι φίλοι μας οι Τουρκοί 3, 64 βαθμούς μαζέψαμε μάνι-μάνι, βέβαια ο νικητής είχε 372. Οκ, okay, άσχετο. Το 2013, αυτή περσινή χρονιά, Alcohol is Free λοιπόν, 6η θέση. Η αγαπημένη μας Φινλανδία μας έδωσε 1, η Ουγγαρία 1, η Ολλανδία 1, και η Λετωνία πάλι 1. Και το Σαν Μαρίνο, πόσο λέτε, 12, ό,τι να είναι. Πήραμε για να 12 την Κύπρο, καλά τα πήγαμε.